Μερικές φορές κρύβουμε ένα άκρο μόνο, επειδή η αδυναμία του ίδιου του άκρου το απαιτεί ή η αδυναμία κάποιου άλλου άκρου. Και αυτό εσείς οι ρεφλεξολόγοι το λέτε σύστιχο και αντίστοιχο. Στη συνέχεια, πιο πολύ συχνά ωστόσο, κάποιο άλλο μέρος πρέπει να κρυφτεί από αυτό που πονά για να αναπουφιστεί. Δεν τρίβουμε εκεί που πονάει ο πελάτης, τρίβουμε αλλού. Και ιδίως όταν θέλουμε να απομακρύνουμε τα υλικά, είναι τα περιτώματα από την κεφαλή και το θώρακα. Τρίβαν τα άκρα για να διώξουν τα περιτώματα από την κεφαλή και το θώρακα. Τέλος, εάν συγκεκριμένα άκρα κρυφτούν, πολλές κινήσεις χρειάζονται και δυνατό κρύψη. Και επειδή το σώμα δεν μπορεί να εξασθενήσει γρήγορα από ένα μέλος και επειδή είναι απαραίτητο ένα μεγάλο μέρος των περιτωμάτων να διασκορπιστεί, είτε ο στόχος μας είναι η ανακούφιση του σκέλους που κρύβεται ή μέσω αυτού κάποιου άλλου σκέλους. Πάλι σύστηχα και αντίστοιχα. Φυσικά, έρχεται όλοι οι σπουδαστές και οι νέοι στη μάλαξη και στη ρεφλεξιολογία ρωτούν πού να πατήσω, πόση ώρα να κρύψω και με πόση δύναμη. Σας θυμίζει κάτι? Και ο Ιπποκράτης δύο φορές μιλάει για τις κρύψεις. Και όμως έχει μείνει η εντύπωση ότι ήταν με τη διατροφή και με τα βότανα. Και έτσι χάνει την αξία του ότι έκανε κρύψεις. Μπορεί να μην χρειαζόταν να μιλήσει πολύ, γιατί τα είπε όλα. Ήταν βραχύλογος, μας λέει ο Γαλλινός. Και λέει, η δυνατή κρυβή σφίγγει. Η απαλή μαλακώνει. Μας μιλάει για την ένταση, μας έδωσε δύο. Η πολλή ώρα αδυνατίζει. Η μέτρια ώρα παχαίνει. Μας έδωσε πάλι δύο. Λείπουν από ένα. Στη δυνατή μας λείπει, έχουμε την πολλή και την. Τη δυνατή και την απαλή μας λείπει η μέτρια. Στο χρόνο έχουμε την πολλή ώρα και τη μέτρια ώρα, μας λείπει λίγη. Τρία και τρία, αν τα συνδυάσουμε, μας κάνει εννιά. Αν διαβάσετε το Γαλλινό, σας εξηγεί και τους εννιά τι προσφέρουν στη μάλαξη. Και γράφονται βιβλία για μασάζ, για ρεφλεξολογία, για όλες τις θεραπείες. Αυτή η Αμερική έχει 87 ειδικότητες για το μασάζ. Και όλες στηρίζονται στον Ιπποκράτη. Σε αυτούς τους απλούς κανόνες. Και δεν τον αναφέρει κανένας. Τον αναφέρουν επιγραμματικά και για να μην πω περιφρονητικά, γιατί στην απλότητά του είπε το ουσιαστικό. Αν συγκρατήσετε αυτά που σας αναμετέδωσα του Ιπποκράτη, δεν χρειάζεται να ξέρετε και τίποτα άλλο. Και φυσικά αναφέρει, ολοκληρώνοντας για να μην κουράσω, ποιος είναι αυτός δίπλα μου, για να μην κουράσω. Ότι να μην τι λέω, ότι ναι, είναι χρήσιμα και ο Ιπποκράτης λέει όσα είπαν καλά δεν θα τα αλλάξω. Πρέπει να μαθαίνουμε από παντού και να σεβόμαστε αυτούς που τα είπαν καλά. Αλλά και εμείς έχουμε ένα χρέος, είναι σαν να σας χάρισε ο πρόγονός σας ένα χωράφι και εσείς να ξεχάσετε που είναι. Είναι δυνατόν ένα σπίτι? Αυτά ανήκουν σε εμάς. Και είναι και τα πιο πολλά τα βρίσκεις και δωρεάν στο ίντερνετ. Θα ήθελα να σας πω ότι η δική μου προέκταση της ρεφλεξολογίας θα ονομάζεται ορθοπαιδική και ο λόγος είναι γιατί στέκεται ο άνθρωπος όρθιος στα πόδια του με αυτό που κάνουμε, πάντα θα σταθεί όρθιος. Πέδος σημαίνει περιδένω και εσείς οι ρεφλεξολόγοι περιδένετε τα πόδια με τα χέρια σας και ανάλογα το τι βρίσκεται στο πόδι, αν είναι μαλακό ή σφιχτό και εφαρμόσετε τον κανόνα του Ιπποκράτη, το περιδένετε πάλι στη σύσταση. Και αυτό είναι που θα φέρει την υγεία. Και το αν είναι η καρδιά εκεί, το παχύ έντερο, δεν έχει τόση σημασία, ξέρει το σώμα τι είναι εκεί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Désolé d'arrêter un tel orateur, c'est un tel plaisir de l'avoir et de l'écouter. Je suis vraiment confus de faire ce travail-là, c'est vraiment... voilà. Non mais vraiment merci beaucoup, parce que la réflexologie, je crois que c'est tout à fait effectivement dans la discipline de Reformed. C'est une médecine ce qu'on appelle holographique, c'est-à-dire c'est une médecine qui permet de retrouver en fait une image du corps ailleurs. On a aussi, au sein de Reformed, des iridologues, c'est-à-dire qu'ils voient la même chose au niveau de l'iris. On a plein d'autres choses, plein d'exemples de médecine holographique. Donc là, encore une fois, je vais vous demander d'être concis. Donc Loïc, tu te tais.
Je vais avoir besoin de deux ou trois questions parce qu'on a un tel orateur que ça vaut vraiment le coup de le faire parler parce qu'on va apprendre plein de choses. Est-ce que j'ai deux ou trois questions dans le public là? Je suis sûr. Allez. Ah, apparemment, il a tout dit, mais vous savez, dans le texte, il y avait tellement de choses encore à dire, il a tellement couru, le pauvre, que je suis sûr que vous avez des questions. Allez, soyez... Bon, alors, moi, j'ai une petite question. Alors, j'ai une petite question, donc, toute simple, une petite remarque. Effectivement, Spiros a essayé de se raccrocher aux branches, c'est-à-dire de prendre une technologie ou une technique, la réflexologie, qui est relativement récente par rapport à l'histoire d'Hippocrate, et je félicite vraiment d'avoir réussi à recoller et à replacer la réflexologie dans la pensée d'Hippocrate, dans le thème de ce symposium. Encore merci Spiros pour cette conférence spectaculaire et plein de gestes. Ha ha ha.